Καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας αναφορικά με υπόθεση Διεθνούς Τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο των ερευνών, σε Χίο και Αθήνα, συνελήφθησαν προχθές 30 Ιουλίου 6 άτομα, 3 συμμεδαποί ηλικίας 22, 50 και 51 ετών και 3 αλλοδαποί υπήκοοι Τουρκίας ηλικίας 33, 55 και 54 ετών αντίστοιχα. Επίσης, προσήχθησαν για να εξεταστούν συνολικά 17 αλλοδαποί υπήκοοι Τουρκίας, 11 από την Αθήνα, 3 από τη Θεσσαλονίκη και 3 από τη Χίο, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 έρευνες σε οικίες και χώρους παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής. Ειδικότερα, την 30 Ιουλίου, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε και έλεγξε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Ινουσών φουσκωτό ταχύπλοο μήκους 7 περίπου μέτρων με 4 επιβαίνοντες, 2 ημεδαπούς 22 και 50 ετών και 2 αλλοδαπούς 33 και 55 ετών. Όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν από την Ελλάδα στην Τουρκία βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα 2 αντιαρματικές ρουκέτες Low, 4 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου F1 ρωσικής προέλευσης, 4 πυροδοτικούς μηχανισμούς χειροβομβίδων, 2 πιστόλια των 9 χιλιοστών, 195 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, 4 γεμιστήρες, 2 αυτοσχέδια εκρηκτικά γεμίσματα ζελατινοδυναμίτιδας, 2 πλήρης αυτοσχέδιους ορολογιακούς μηχανισμούς με ηλεκτρικό πυροκροτητή και 6 κόκκινες σημαίες, οι οποίες έχουν στο κέντρο ένα κίτρινο αστέρι και κάτω από αυτό αναγράφουν με κίτρινα γράμματα την ένδειξη DHKC. Το σκάφος, ο βαρύς οπλισμός, τα εκρηκτικά και τα πυρομαχικά μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Χίου, όπου και κατασχέθηκαν, οι δε επιβαίνοντες συνελήφθησαν. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 55χρονος υπήκοος Τουρκίας, που επέβαινε στο σκάφος, διώκεται με ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ Τουρκίας για τρομοκρατική δράση. Είχε υποβάλει με ψευδή στοιχεία ταυτότητας αίτημα για πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, το οποίο έχει απορριφθεί. Ομοίως και ο 33χρονος Τούρκος υπήκοος, που επέβαινε στο σκάφος, είχε υποβάλει αίτημα για πολιτικό άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτο, καθότι δεν εμφανίστηκε στην ημερομηνία συνέντευξης. Στο πλαίσιο αυτό, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν στη Χίο προχθές άλλα 2 άτομα, ένας 50χρονος ημεδαπός και ένας 54χρονος αλλοδαπός υπήκοος Τουρκίας. Οι 6 συνολικά συλληφθέντες στη Χίο βαρύνονται με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που συνδέονται με τρομοκρατική δραστηριότητα όπως κατασκευή, προμήθεια, κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών και μηχανισμών, πυρομαχικών χειροβομβίδων, πιστολιών και πολεμικού υλικού με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, τη χρησιμοποίησή τους για να προξενήσουν κοινό κίνδυνο σε πράγματα και ανθρώπους και τον εφοδιασμό ομάδων, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα στον Εισαγγελέα Εφετών Χίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λουτράκι και στη Χίο, μεταξύ των οποίων και στα γραφεία Επιτροπής Αλληλεγγύης Πολιτικών Προσφύγων στην Οδό Τζαβέλα στην Αθήνα. Από τις μέχρι σήμερα έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 50 κάρτες SIM, 25 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, πλήθος λάπτοπ και τάμπλετ υπολογιστών, 30 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB, 10 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 44 φυσίγγια κρότου λάμψης, 60 ψηφιακοί δίσκοι CD, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και βιβλίων, μία εκτύπωση ψηφιακού χάρτη στην οποία απεικονίζεται παράκτια περιοχή της Τουρκίας, συγκεκριμένα η περιοχή Καραντουρούμ της Μύρνης, ενώ υπάρχουν και κάποιες συντεταγμένες.
δύο έγχρωμες εκτυπωμένες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται παράκτιες περιοχές με ενδείξεις γραμμένες στην τουρκική γλώσσα, και ένα φύλλο χαρτιού, στη μια πλευρά του οποίου υπάρχουν εντυπωμένες έγχρωμες φωτογραφίες που απεικονίζουν παράκτιες περιοχές. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ σημειώνεται ότι, κατά την είσοδο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο χώρο της οδού Τζαβέλα, άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εντός είχαν αρχίσει να καταστρέφουν ψηφιακά αρχεία. Όλα τα κατασκευθέντα πιστήρια θα υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τους 11 προσαχθέντες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από το χώρο της οδού Τζαβέλα, συνελήφθησαν δύο ακόμα αλλοδαποί υπήκοοι Τουρκίας, ένας 51χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του πλαστά έγγραφα και συγκεκριμένα βουλγαρικό διαβατήριο ταυτότητα και άδεια οδήγησης, καθώς και ένας 48χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του πλαστό γαλλικό διαβατήριο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 51χρονος και ο 48χρονος υπήκοοι Τουρκίας διώκονται με εθνικά εντάλματα σύλληψης των τουρκικών αρχών για τη συμμετοχή τους στην τρομοκρατική οργάνωση DHKPC. Ο δε 48χρονος διώκεται και με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών. Το γαλλικό διαβατήριο είχε κλαπεί από τον στρατιωτικό ακόλουθο της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2013. Σημειώνεται ότι, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπήρξε άψοχη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές διοκτικές αρχές για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται. Σας ευχαριστώ.